Ο Κιάνου Ρίβς είναι γνωστός ως ένας από τους πιο γοητευτικούς και επιτυχημένους στάρ του Χόλιγουτ, ενώ είναι γνωστό πως πρόκειται για ιδιαίτερα απλό και προσιτό άνθρωπο με κοινωνικές ευαισθησίες. Αυτά τα στοιχεία φαίνεται να έλαβε υπόψη της 55χρονη Ηρακλειώτισσα που έπεσε στα δίχτυα επιτίδιου, ο οποίος υποδίθηκε με πειθό το χολιγουτιανό αστέρα και κατάφερε να της αποσπάσει μια ολόκληρη περιουσία. Κάπως έτσι, ο πρωταγωνιστής της επικής τριλογίας ταινιών συνδέθηκε με μια επική απάτη επικριτικού εδάφους. Η καταγγελία της γυναίκας άφησε άφωνους τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ηρακλείου, όπου κατέφυγε πριν από λίγα 24 ώρα. Η γνωριμία και επικοινωνία έγινε πριν από αρκετούς μήνες μέσω Instagram. Ο απατεώνας την προσέγγισε παριστάνοντας τον πρωταγωνιστή του Matrix και άρχισε να στείνει τα δίχτυα του, λέγοντάς της ότι εξαιτίας του φορολογικού συστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να πληρώσει προκαταβολικά το φόρο για να μπορέσει να εισπράξει την αμοιβή του από την ταινία που τον έκανε γνωστό και ιδιαίτερα αγαπητό ανά την Ιφίλιο. Ο μαϊμού Κιάνου Ρίβς την έπεισε να του δανείσει τα χρήματα που χρειαζόταν για την εφορία, υποσχόμενος ότι θα την ανταμείψει μόλις εισπράξει την αστρονομική αμοιβή του, και μάλιστα την προέτρεψε να επικοινωνήσει και με το δικηγόρο του για να πιστεί. Έτσι, από τον Ιούνιο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, με διάφορες καταθέσεις που έγιναν σε τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο απατεώνας της απέσπασε ούτε λίγο ούτε πολύ 150.000 ευρώ. Η 55χρονη έχασε τη γη κατά από τα πόδια της όταν άρχισε να καταλαβαίνει το λάθος της και κατέφυγε στην ασφάλεια Ηρακλείου μαζί με τις αποδείξεις από τα εμβάσματα. Όπως δείχνει η έως τώρα έρευνα, πρόκειται για απάτη, τα νήματα της οποίας κινήθηκαν από χώρα της Βαλκανικής, με οδυνηρές συνέπειες για το θύμα που έχασε τις οικονομίες του. Η δικογραφία που σχηματίζεται στρέφεται κατά αγνώστου προσώπου, ωστόσο με ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες, επισημένοντας ότι οι αστέρες του κινηματογράφου εμφανίζονται μέσω διαδικτύου και προτείνουν είτε επενδύσεις εκατομμυρίων, είτε ζητούν οικονομικές διευκολύνσεις για ρευστοποίηση φόρων κινηματογραφικής επιτυχίας, στοιχίζοντας ακριβά.